Το σημαντικότερο έργο που μπορεί να αφήσει πίσω της η παρούσα ηγεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η λειτουργία του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας. Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μπουτάρης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την αναδιοργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών που θα επέλθει με την ψήφιση του νέου οργανισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο νέος οργανισμός είναι τουλάχιστον για τη δική μας θητεία. Είναι ίσως το πιο σημαντικό έργο που μπορούμε να αφήσουμε στο Δήμο. Βάση του νέου οργανισμού επιχειρείται αποσύνδεση της πολιτικής από την διοικητική εργασία του Δήμου με την κατάργηση της έννοιας των αντιδημαρχιών αλλά ενίσχυση των αντιδημάρχων. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι το ότι επιχειρείται μια αποσύνδεση της πολιτικής, ας πούμε, εξουσίας από την διοικητική δουλειά που πρέπει να κάνει η μηχανή του Δήμου, να είναι δηλαδή η μηχανή του Δήμου να δουλεύει ρολόι και να εκτελεί τις πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους. Πάβει να υπάρχει η έννοια αντιδημαρχία, ενισχύεται η έννοια αντιδήμαρχος, αλλά πάβει να υπάρχει η έννοια αντιδημαρχία. Θεσμοθετείται η θέση δύο γενικών διευθυντών, και οι δύο διευθυντές αυτοί οι γενικοί συντονίζονται στη λειτουργία τους από το Γενικό Γραμματέα. Ταυτόχρονα θα γίνει ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων δημοτικών υπηρεσιών. Έπρεπε να αντιληφθούμε πώς δουλεύει το σύστημα, το οποίο κατά γενική ομολογία ήταν περίπου κατάπτυστο. Το σύστημα ήταν καθαρά πελατειακό. Υπήρχαν υπηρεσίες οι οποίες δεν γνωριζόντουσαν η μία με την άλλη. Υπάρχει αυτή η δυσκολία στο να είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες που κάνει ο καθένας, με αποτέλεσμα να πετάει τον μπαλάκι ο ένας στον άλλον και κανένας να μην ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος. Ο κύριος Μπουτάρης προσπάθησε να ξεκαθαρίσει και το θέμα που έχει ανακύψει ανάμεσα στον ίδιο και το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς με αφορμή την δήλωση στήριξης που είχε κάνει προς το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, δηλώνοντας πως δεν δίνει γραμμή για τις εκλογές στα μέλη της πρωτοβουλίας. Στην παρουσίαση του τέτοιου, του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ, είπα σαφώς ότι εμείς στηρίζουμε τις δυνάμεις τις οποίες μας στηρίξανε όταν βγήκαμε στις εκλογές. Αυτό δεν είναι ούτε γραμμή προς τους μετέχοντες στην πρωτοβουλία, ούτε υποστήριξη προς ένα ή προς άλλο κόμμα. Μας στήριξαν για τις προηγούμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Αριστερά, η δράση του Μάνου και η Δημοκρατική, πώς τη λένε, της Μπακογιάννη. Μάλιστα από την Μπακογιάννη είχαμε και Δημοτικό Σύμβουλο και εξακολουθούμε και έχουμε Δημοτικό Σύμβουλο. Με αυτή τη λογική είμαστε όχι απλά υποχρεωμένοι, χωρίς συζήτηση η πρωτοβουλία θα ήθελε αυτά τα τέσσερα κόμματα που μας ψηφίσανε, θα ήθελε να είναι αυτά τα οποία θα κυβερνήσουν τη χώρα. Προφανώς δεν στηρίζουμε Νέα Δημοκρατία, προφανώς δεν θέλουμε το ΚΚΕ, προφανώς δεν θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Το τι στηρίζει ο Γιάννης Μπουτάρης δεν παίζει κανένα ρόλο. Εκεί που παίζει ρόλο είναι ότι ξέρετε ποιες είναι οι πολιτικές μου και οι ιδεολογικές μου αντιλήψεις, αλλά δεν θα μάθετε ποτέ τι ψηφίζω. Όσον αφορά την απαγόρευση συγκεντρώσεων που υπάρχει για την πλατεία Αριστοτέλους, στην οποία δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Γιάννης Μπουτάρης χρησιμοποίησε σκληρό χαρακτηρισμό για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το ΚΚΕ την έννοια της δημοκρατίας. Το κλείσιμο της αγοράς και η ενόχληση των κατοίκων και των περίοικων είναι το κύριο στοιχείο που μας όθησε να πάρουμε αυτή την απόφαση. Ούτε κόντρα υπάρχει ούτε τίποτα. Και είπαμε, θέλει να πάει το ΚΚΕ ή ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή, θα την κάνει παράνομα. Έτσι κι αλλιώς αυτή παράνομη είναι. Όποτε τους βολεύει η δημοκρατία τη χρησιμοποιούν, όποτε δεν τους βολεύει δεν τη χρησιμοποιούν. Με πιάνει αυτή όταν ακούω δημοκρατία, να μιλάει το ΚΚΕ για δημοκρατία.